Ιεροσβεστικό Σώμα σήμερα γιορτάζει. Γιορτάζει τους τρεις Άγιους Πέντες Ελ Καμίνο, προστάτες τους. Εύχομαι σε όλους τους συμπολίτες μας υγεία και ευημερία και σε όλους τους συναδέλφους μου. Οι τρεις Άγιοι Πέντες Ελ Καμίνο να τους δίνουν φώτιση και να τους έχουν από τη σκέπη τους στο δύσκολο έργο που επιτελούμε. Των Αγίων Ενδόξων Τριών Πέδων, Ανανίου, Αζαρίου και Μισαήλ, των Ελ Καμίνο και του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Δανίου, όν την Ιερά Δήμην επιτελούμε, του Αναγκής Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόντος του Χρυσοστόμου, ότι κατά αυτόν την λειτουργία να επιτελέσατε την πάντα των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός του άνθρωπος και ελεήμων Θεός. Τελειώνοντας, μεταφέροντας τις ευχές και την αγάπη του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Μεσσηνίας, κύριο Χρυσοστόμου, προς τον διοικητή, τον υποδιοικητή και όλα τα μέλη και τους εργαζομένους στην πυροσβεστική υπηρεσία Καλαμάτας, ευχόμενος να έχετε υγεία, προκοπή, βίο και πίστεως, να είστε μέσα σε πάντοτε, μέσα σε ένα πνεύμα, όχι επαγγελματισμού, αλλά εθελοντισμού. Διότι όταν θέλεις αυτό που κάνεις, όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, τότε και το επάγγελμά σου αποκτά μία σχέση όχι εργασιακή, μία σχέση όχι οικονομική, αλλά ανθρωπιστική σχέση, αλλά και ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλους σας. Όπως κάθε χρόνο, στις 17 Δεκεμβρίου, έτσι και φέτος, τιμούμε θρησκευτική λάμπη και κατάμεση τους προστάτες του Πρεσβευτικού Σώματος Αγίους, τρεις Πέντες Ελ Καμίνο. Οι τρεις προστάτες, Άγιοι Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ, έζησαν στις αρχές του 6ου π.Χ. αιώνα στην Βαβυλώνα. Αρνήθηκαν να προσκυνήσουν, σύμφωνα με τα τότε ήδη των ειδωλολατρών, τη χρυσή εικόνα του βασιλιά να αποκοδονώσουν. Και τότε δόθηκε η εντολή να θανατωθούν μέσα στις φλόγες. Οι Άγιοι προστάτες μας, με τις τάσεις ζωής τους, αποτελούν ένα διαχρονικό, ηθικό πρότυπο καθήκοντος, σημαδοτώντας τη βαθιά χριστιανική πίστη, τη γενοψυχία, την τόλμη και αποφασιστικότητα. Άνδρες και γυναίκες του πρεσβευτικού σώματος, στο καθημερινό δύσκολο έργο που καλούμαστε να φέρουμε εις πέρας, ας ευχηθούμε και ας παρακαλέσουμε τους προστάτες μας να είναι πάντα δίπλα μας. Και το χέρι της διασπρόνοιας ας μας καθοδηγεί, ώστε να ενισχύεται ο επαγγελματισμός μας και να γίνουμε πάντα νικητές όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με την πύρη τη λέγοντα. Σας χαίρω έναν προσωπικά και δημόσια για τον καθημερινό αγώνα που δίνετε, προσφέροντας υπηρεσίες σας στο κοινωνικό σύνολο με ιδιωτέρια και σας εύχομαι πάνω απ' όλα υγεία, ατομική και οικογενειακή ευτυχία. Χρόνια πολλά στο πνευματικό σώμα.